Να το ρε το αγόρι. Να το αγόρι. Ω, και έφερε και συνοδεία μας. Ναι. Σουηδία. Σουηδία, ε. Να πάρει την καρέκλα την ψάχνη που είχε τα καφενεία πριν 80 χρόνια. Καθόταν οι παππούδες μας εκείνη την εποχή. Μέσα για τον πόλεμο. Μου λύσα για τον πόλεμο και τέτοια. Οι παππούδες μας. Από που ήρθε το παλικάρι. Σουηδία, Σουηδία. Το παλικάρι ήρθε τη Σουηδία και τον βάζουμε κάτι στην ψάχνη την καρέκλα. Ωρε, μάνα μου. Θα λέει που ήρθα, ρε. Ξέρει που ήρθε. Δηλαδή τώρα είναι μια σύψη τώρα να μου. Σύψη ένα πράγμα, ρε. Έλα μέσα. Κάτσε τώρα και θαυμαστή. Ναι, ναι, και θα έρθει το διάλειμμα από τις φωτογραφίες. Κάτσε να περάσει η φίρμα από εδώ. Πριν που έδωσα από μπροστά. Θεσσαλονική τηλεόραση. Πάμε. Πάμε. Ο πανελίστας στην άλλη εκπομπή περνάει από μπροστά μας. Και σε λίπα εθνική. Γεια. Στο καφέ. Ναι. Από δεν το βλέπω. Έρχονται κάτι πισιρικάθες. Σταμάτα λίγο ρε. Ένας. Λέγε. Έρχονται κάτι πισιρικάθες. Ναι. Στο 65 που έτυψε να πάρει ο ύπνος. Λέω θα με περάσουν και πικρή τα πιτσιρίκια. Ναι, τραγικό, ε. Ύπνο. Ναι. Τόσο τραγικό. Εσύ είδες εθνική. Όχι. Εσύ είδες εθνική. Όχι. Εγώ ήμουν. Και μαζί το βράδυ. Πολύ λίγο. Είδα όλη την εβδομάδα. Πολύ λίγο βάλω. Νίκο, θα δεις εθνική. Θα το αλλάζω, λέει. Θα αλλάζω. Δεν αντέχετε. Δεν βλέπετε. Δεν μπορεί να κάτσει. Θα το δεις, εντάξει τώρα. Εντάξει και πρώτη αγωνιστική από ένα τόπο. Δεν βλέπετε. Δεν τραβιέται. Δεν βλέπετε. Δεν τραβιέται. Να σε πω τώρα μάτσο που είδα 22 την εβδομάδα. Πολλά μάτσο. Η Γερμανία 2-2 έληξε. 3-2 Γερμανοί στο 92. Ο δολοφόνος, κάντε βίτσι, δεν σου κερδίσω ποτέ. Τέλος πάντων, με τον παλί ένα πρωινό όπως πετάξαμε ένα ψυγείο Κάιζερ τα καπάκια, οι δυο μας. Είσαι με τον παλί, τι ψυγείο Κάιζερ. Ένα ψυγείο γεμάτο Κάιζερ, της μπύρες, πετάξαμε τα καπάκια. Τέτοιο κτίνος, από τα λίγα κτίνη που έχω δει. Αλέκο, πες τώρα από το βουλό. Σταμάτα λίγο ρε άλλος Πολμάνι. Εγώ το μήνυμα. Πήγαμε 5.30 ώρα το πρωί και φύγαμε 4.30 το μεσημέρι. Ωρε μάνα, μπράβο. Σέβη μου. Αυτοί έχουν αντοχές, δεν ξέρω. Δεν σαν και μάζα. Ναι, είχε και φαΐ μέσα, όχι. Φαγητό, πίναν τα πάντα. Ναι, 5.30 ώρα το πρωί πήγες πάσαν καλά. 5.30 πήγαμε μια σουπίτσα. Για μια σουπίτσα. Λεμπούμο. Μόλις μου λέω ότι είναι ο σφουκίνητο μάτι, με λέει έχω λίγη δουλειά, λες κανένα τέταρτο έρχομαι. Και έγινε μετά το Ελαλαμίν. Τώρα να μπει. Έχω φίλο ένα Σέρβο, με παίρνει μια φορά την εβδομάδα και μου λέει αυτό το πράγμα. Λέει τι κάναμε, πήγαμε. Τι Σέρβο, λέει. Τρέλα να είμαστε μαζί παρέμου, τρελάθηκε από τότε. Πάντως από ό,τι ξέρω, το έχουν υπογράψει ότι θα καταργηθούν οι παρελάσεις. Κι. Μακάρι. Το μνημόνιο. Μακάρι. Όχι, λοιπόν αρχηγή. Εσύ είσαι απικία εδώ. Το μνημόνιο που υπογράψαν. Το Ιράν της Ευρώπης. Το Ιράν της Ευρώπης. Και το υπογράψαν όλοι. Μάλιστα. Και οι αριστεροί και οι κεντρώοι και οι δεξιοί και οι πάντες και τα πάντα. Καλά το λέει. Έτσι. Το υπηρετήσαν όλοι, ξαναλέω εγώ. Και θα το υπηρετήσω. Και θα το υπηρετήσω με τον Κούλι. Έχουν υπογράψει ότι θα καταργηθούν και οι παρελάσεις. Ναι. Και πρέπει να απαξιωθεί τώρα το θέμα της παρελάσεως, δηλαδή να γίνει τέτοιο. Για σένα που είσαι εργατιάρης, μεροκαματιάρης, ναι. Σε πειράζει άλλη μια μέρα ξεκούραση. Ναι, αλλά... Τι άλλα, βρε παπάρα. Θα δουλέψω αύριο εγώ. Τι άλλα. Έχω μαρμίτα αύριο εγώ, λαϊκό δικαστήριο. Θα το κάνεις αύριο. Τι θα κάνω. Άμα ήταν καλύτερα τα οικονομικά θα έκανες. Ποια ήτανε. Άμα ήταν καλύτερα τα οικονομικά θα έκανες. Θα πήγαινες και θα έκανες το λαϊκό δικαστήριο. Αναβάλλεται την Τρίτη. Πώς για... Μα αυτό το λέει ότι θα κάνει για το χρήμα τουλάχιστον. Άλλο λέω εγώ, βρέση. Άλλο λέω. Σε ένα σε είπα την άλλη Κυριακή. Άστα, άστα. Τα λεφτά στα πρόσωπο του Χριστό, ρε τρελή είστε. Ποιον? Τα λεφτά στα πρόσωπο του Χριστό. Και τον Οσίρις. Ίδια ιστορία έχουν. Ποιον? Οσίρις. Ναι. Και αυτό η ίδια ιστορία με τον Ιησού Χριστό. Ναι, δεν το ξέρω. Και τα, λέει, και τα τριήμερα και τα τριήμερα και τα τετραήμερα, ναι. Για να ξέρεις, ναι. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν. Ναι. Α, σε εδώ, μόνο σε μια χώρα που ο Μένιος είμαι σίγουρος ότι την ξέρει. Δεν μου λες, στην Αγγλία. Στην Αγγλία έχω ακούσει, δεν ξέρω, έτσι μου έχουν πει, ότι δεν υπάρχουν, λέει, οι αρχίες και μάλιστα λέει, μπαίνουν, λέει, λεφτά εξτρά, επειδή δεν υπάρχει καμία. Είναι η χώρα με τις... Πώς δεν υπάρχουν. Έτσι λέγανε, ότι είναι η χώρα με τις λιγότερες αρχίες όλη την Ευρώπη. Τα πάντα. Μέσα στο Μάιο οι Εγγλέζοι έχουν δυο. Για τον Μπέο. Συγκεκριμένα, έχω ακούσει ότι στο Βόλο έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο. Σε μένα το λες. Δημαρχάρα. Δημαρχάρα. Τεράστιο.
Δημαρχάρα, παραγοντάρα είναι! Τώρα στο ποδόσφαιρο. Παραγοντάρα είναι! Ναι, το έχω ζήσει. Εγώ αν ήμουν μπέο, δεν θα κάτσει από εδώ. Δεν θα ξανασχολιόμουν με το. Ρεμένιο, παραγοντάρα είναι! Γιατί να μην ασχοληθεί! Θα το μετανιώσει. Αλλά για το. Ποιο με τι πλάσει με Βυσανίδη! Τι να μετανιώσει, Ρεμένιο, με Βυσανίδη μαζί! Έχει πλάτε! Α ήμουν να μιλήσει. Αλλά για τα παχύδερμα που έχει το ελληνικό δημόσιο. Παχύδερμα! Έχει κάτι τέτοια παγόβουνα σαν τον μπέο. Ναι. Μαθαίνω ότι στο Βόλο δεν κυκλοφορούν αυτοί που καίνε εδώ τις σημαίες, πώς λένε αυτοί με τα κράνια. Κομμουνιστές. Πώς κουκολοφόροι. Από Καλαμουτία. Κουκολοφόροι. Πρεαστυνομική είναι, αστυνομική. Πες τώρα, όχι. Παρακρατική είναι. Παρακρατική είναι. Αντιξουσιαστές. Ρεμπάτσι είναι, τι αντιξουσιαστές. Πήγαν και κάψαν κάτι κάδος εκεί οι αντιξουσιαστές στον Βόλο. Τους λέω, πες, κοιτάξτε, δείτε, εγώ δεν είμαι αστυνομία. Από μένα θα φάτε μπάτσα και θα φύγει το κράνος 100 μίλια μέτρα μακριά. Δεν ξαναγράψα σε κάδο. Είχε κάτι άλλο παχύδερμα εκεί, είχε κάτι που τρώγαν δεξιά και αριστερά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάτι στο Βόλο, κάτι σύνδεσμοι του τέτοιου, του σκιάει καινούργια ομάδα. Ναι. Αλλά θα το μετανιώσει το λόγο στο ποδόσφαιρο να ξανανεβάσει το Βόλο στην Α' Εθνική. Ναι. Καλά είναι για τη Β' αυτή η ομάδα. Ναι, λε. Λέω. Θα τον ανεβάσει χρόνο. Θα το χαλάσει τον Μπέο η ομάδα στη Δημαρχία. Ενώ αν ασχοληθεί με τη Δημαρχία θα βγαίνει δήμαρχος Βόλου, υπερνομάρχης Μαγνησίας. Τι να σε πω τώρα. Πρωθυπουργός χώρας θα ήταν. Για τον Μπέο είμαστε όλοι, για τον Μπέο. Για τον Μπέο δεν έχει λεφτά. Την είδες μεγάλη φίρμα. Ξέρεις τι με είπε. Όχι, θα μείνω. Άκου να δεις τι με είπε το απόγευμα. Εγώ μάλλον μην είναι. Δεν κατέβω λέει εγώ υποψήφιος δήμαρχος, ο Μπουτάρης είναι καλύτερος, είναι από μένα. Έτσι μα. Γι' αυτό θυμάστε και τον Μπέο. Δημοτικός σύμβουλος. Με τον Ψωμιάδη να πάω. Αυτός πρέπει 4 χάπια αντί για 8 που παίρνεις εσύ. Μια χαρά είναι ο Ψωμιάδης. Τι είναι? Τι ψώνησες με την δημοσιότητα? Τι μας απειλείς, θα πάω στην κόμμα. Αρελού μπενζινιές κάνεις. Θα πάω κάνω τα μπάνια μου εκεί, θα κάνω τη ζωή μου. Από πότε? Από τότε. Πότε θα κάνεις? 30 Απριλίου τι κάνω. 30 Απριλίου θα πάει κάνει μπάνια μέχρι πότε? Μέχρι Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ζωάρα. Θα φύγει μετά. Δεν μου δει το τρελόγραφο, θα το βγάλω πιο από τον τυπία. Έλα, πάρ' το. Θα αλλάξει το όνομα. Θα κάνω μια πλαστογραφία για να πιάσω, να δωροδοκίσω κανένα υπάλληλο. Τι είναι αυτά, το τρελόγραφο τότε. Αντρέσει. Έχει 4-5 εδώ πέρα, άστο. Στοιχεία. Αυτό είναι το και πάνω. Ρε, το έκανε μια φορά αυτό. Σταμάτα με τα καρδιά του. Έχει τα προσωπικά δεδομένα έτσι. Μου δίνει την άδεια. Με δώσα καρδιά στον άνθρωπο. Θα πάρει τώρα, εντάξει. Έλα, κάτσε να πάρουμε καμία γραμμή. Ρε, πήγε. Άσε, ναι. Και πέντε, άντε. Τι γραμμή να πάρουμε. Έχει 8 παθήσεις. Αυτό ζηλεύει. Σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου. Εντάξει, μέσα λυσάνει γραμμές, Ραθόπουλε. Καλά σου λέει, ρε, άντε τώρα. Άντε, άμα είναι να μην βλέπω κανένα καθόλου. Θέλει να με κοιμήσει στο ίδιο δωμάτιο με αυτό. Να ξεχάσει, πάρει κανένα χάπι, χράτσε το άτιμο. Αλλά επειδή και παραδόμησε, μπορεί το νεφρό το πουλήσει αυτό. Το βάλει κανένα παγάκι μέσα. Φασόλι. Φασόλι. Έχει γίνει φασόλι από το χάπι που κάνει. Πάρει κανένα παγάκι να σωθεί, να πάρει το νεφρό. Γίγαντε φασόλι. Ναι. Το δικό σου νεφρό, θα σωθεί. Λέγε. Ναι, ρε, μα και καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιο. Μη μου ξενερώσετε το Μέγιο, το βλέπω έχει ξενερώσει με τον Κωστοριανό που φωνάζει πολύ, μα δεν ακούγεται καθόλου. Με τον Μελισσαλίδη έρχεται στο πιο αντιεμπορικό θέμα να πούμε. Ο Μέγιος πετάει σε ματάρες εκεί δεξιά-αριστερά. Έχει εκεί τη χαρά του. Λέγε ρε. Του πάνελ. Έλα, λέγε ρε. Εμείς δεν ξενερώνουμε τώρα. Σε βλέπω έχει χαράξει τη γωνία, έχει πατάρει το πλοίο από εκεί να πούμε. Λοιπόν, θα πω ένα αρνητικό για τον καθένα και κλείνω. Για το Μέγιο είναι άρχοντας, δεν λέω αρνητικό, μόνο λίγο αυτό που ξενερώνει. Δεύτερο. Αυτό που, ο κύριος Αλπίνος. Ορίστε. Είστε η χαρά της ημιμάθειας, η χαρά μου. Oh, καλά, καλά, εντάξει. Δεξιός είναι. Α, καλά, ναι. Όχι δεξιός, θα μου βγεις καλύτερα από μένα. Αυτά που είπες για τους Αρβάλλες. Είναι ιστορικά, τι να σου πω τώρα. Έχεις πάρει δυο παραγράφους και έχεις εντάξει την ιστορία. Εντάξει. Αλέκος Θεός, Γιώργος Καλταρέ του ΑΟΥ και για τον κύριο Καστοριανό φωνάζει, είναι αυτό που λέμε, φωνάζει πολύ, μα δεν ακούγεται καθόλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φώναζε φίλε, δεν ακούμε τίποτα. Γιατί παίρνεις ρε φίλε. Ήρθε ο Βρωμοπόντιος εδώ με την κεφάλα και τις αυτάρες. Και σήμερα. Τώρα μ' ακούς. Πάμε καλύτερα, ναι. Δώσε λίγο ήχο, ηχολήπτη. Ναι. Ξέρετε τι με θυμίζετε όλοι μας τώρα που σας βλέπω. Τι θυμίζουμε. Κάτι λέει. Τι σου θυμίζουμε. Ο Μπένιος μοιάζει με πολύ πυροδηγό Νταλίκα. Σκάνια. Φίλε, φίλε, άκουσε με να σου πω, άκουσε. Το πέτυχες τόσο πολύ. Σε βέζει το τιμόνι,
το άλλο το ουίσκι. Έτσι. Το πέτυχες τόσο πολύ, ξέρεις ότι τα φορτηγά είναι η λατρεία μου, εκείνη η τράκτορ εσύ. Για το διπλανό σου τώρα. Και τα εργαλεία τα δυνατά σου. Το πουσάτο. Ναι. Μου μοιάζει για δεξιός ψάρτης στην εκκλησία του Αγίου Φανουρί. Πάρτε και τα πάντα. Ωραίος. Ωραίος. Εσύ μη χάσεις. Για το Ραθόπουλο τώρα. Εσύ μου μοιάζει για Ιταλό παράγοντα ποδοσφαίρου. Ρουφιάνο. Και τρώει τα λεφτά όλα σε πίτσες και μακαρονάδες. Αντριάνο Γκαλιάνι, της Μίλαν. Αντριάνο Γκαλιάνι. Όχι τον άλλο της Γιούβε, πώς το λέγανε, το Μότζι. Ο διπλάνος πάλι με τα γυαλιά, ο καινούριος. Αυτός είναι σαν τον ξάδερφο που ήρθε από το Σικάγο και είναι αρχηγός σε ροκ συγκρότημα. Έτσι. Και από τις πολλές ηλεκτρονικές κιθάρες και κραδιές έχει αυτό. Ωραίος, ωραίος. Σ' αγαπώ πολύ, αλήθεια. Για πες. Για πες για το... Αλέκος, εσύ τώρα, εσύ μοιάζεις Αλέκο σαν τον νεκροφάτη που έχει γραφείο τελεσόν στην Ελλάδα και είσαι συνεχώς πένα, καλωτημένος, με το μαλλί πένα, αναλαμβάνεις κηδείες εποπλησμών. Ό,τι γουστάρεις, την τερατώ μου την κηδεία εγώ τι κάνω. Την τερατώ μου την κηδεία εγώ τι κάνω. Θα φιλήσεις κούτελο δυο μέτρα παγωμένο. Δίπλα ο Καστοριανός. Εσύ Καστοριανέ, εντάξει, είσαι μια κατηγορία μόνος. Η σύγχρονη Ρούλα Προκοπούλου που την άφησε ο Φράγκο Αλβανός και έκλαιγε κάθε μέρα τα κανάλια με η Μελισσανίδη. Είσαι θεούλη. Είσαι ωραίο. Ζήτη πόρτα τα χέρια, γυρίζει πίσω. Μελισσανίδη! Για πρωινό τους έρχεται από τον Μελισσανίδη! Άντε γεια σου καλά! Είναι δυνατόν εσύ από το δημιούργητο! Όπα! Χαίρετε! Καλά, καλά εσείς τι είναι! Τορόντο! Εμένει ο άρχοντα φάρμακα, η φάρμακα περίμενα 4 ώρες, 2 ώρες εχθές, προχθές πως ήταν. Και δείξω σήμερα για να δω, για να παρατηρήσω την επόμενη εξκαφή στη Μύτη. Έγινε πριν από λίγο την παρατήρηση γιατί έχω μάθει ΑΕΤΟΥ. Το φιλάκι το έβαλε κάπου στο Παρελόνι, ωραίο. Άκουσε με. Όταν δεν καπνίζω, επειδή είμαι μανιακός καπνιστής, άρρωστος, όταν δεν καπνίζω, πρέπει να έχω να ασχολούμαι με κάτι. Ναι, και εγώ τα ίδια. Εγώ κάνω ξύνο, κάτι άλλο, δεν κάτι ξύνο. Τι μου είπατε. Να μην τα δούμε εκεί, Καστοριανέ, άμα δεν δηλώσει παοξής στο Μετρόπολη, σε τον Πέπερ, να πω. Κύριε καλλιτέχνη, από τη άστρε άνθρωπε τα κερδίσματά μου. Αγόρι μου! Τον έχω ξέρει αυτό. Και κάτι τελευταίο να πω κάτι σοβαρό, γιατί θα σου εκπομπή μόνο βλακίε. Λέω θα το πει σε χώρα αυτή τη φορά. Αυτέ οι παρελάσει έχουν κουράσει, ρε παιδιά, έχουν κουράσει αυτέ τι παρελάσει. Και κοστίζουν κιόλα. Α, μπράβο. Και στο γερμανικό προξενείο μπροστά. Χωτικό, χωτική συνήθεια που είναι λατρεία στην Ελλάδα του 2019, σταματήστε. Οι μόνε παρελάσει που πρέπει να υφίσταται πλέον. Τον γκέι θα πει. Γκέι, τον λεσβιό και τον τραν. Διότι όλοι οι άντρες, ο κοινωνίος και ενδοπλευείος, δεν θα τον φάνε από τραν. Αυτά είχα να πω, σας αγαπώ όλοι, γεια σας. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Αυτό του γουστάρω πολύ, έχει θέλει να του πανούσει. Ναι, είναι πολύ σύντομο. Ανούσεις, ναι. Και ατάκες. Κάνει και κουμπί καμιά φορά στο YouTube. Αυτός είναι ο διάδομος του Τζίμι Πανούσης. Πάμε, ο Πανούσης βέβαια ήταν πολύ συντηρητικός στην προσωπική του ζωή. Ναι, όντως. Είναι πολύ θρησκευόμενο. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή ήταν θρησκευόμενος. Όχι, όχι. Τι έδειχνε. Δεν ήταν θρησκευόμενος. Μετά, όταν το ρώτησε ο Αρναούτογλου σε μια εκπομπή, του λέει ότι τώρα προσπαθώ να γίνω σιγά-σιγά. Του λέει θρησκευόμενος. Πριν το θάνατο, μετά το πρώτο έβραγμα. Εκεί, μετά από δύο-τρία χρόνια. Το πρώτο έβραγμα γίνει θρησκευόμενο. Εσύ, ναι. Εγώ όταν κάνω τη μύτη μου να βγούμε και τα βγάζω εδώ πέρα πάνω. Έχω καφέ χρώμα. Εσύ τι έχει μέσα, κύψο. Σκούει και δίνει και βλέπω σαν να έχει δυσάρα δουλέψει και ψάρα. Είναι οι τρίχες, ρε. Τρίχες, ρε. Ας πούμε τρίχες. Παντού τρίχες, δεν γίνεται αυτό. Είσαι στο σώμα έχεις τρίχες. Παντού γίνεται το τρίχες. Ας πούμε.
Παντού, ναι, πάντα τρίχες. Συγγνώμη, δείξε κοντά. Τρίχες κάτω, άσπρες. Συγγνώμη, τρίχες κάτω, άνθρωπο, ρε. Δείξε κοντά. Τρίχες κάτω, άσπρες. Όλοι, παντού, παντού, όλα. Ωρε, φίλε. Άι, Βασίλης, φίλε, κανονικά. Υποσχορίζει, αν είναι καμιά φορά ξύριστος, υποσχορίζει, μιλάμε στο τέτοιο, έτσι. Υποσχορίζει στο σκοτάδι. Αν έχει από πάνω αυτά τις μόμπις λάμπες πάνω σε κάθε κλαμπ, φωσφορίζει το κεφάλι κανονικά. Αλήθεια. Πολύ θα θέλανε να έχουν το λευκό μαλλί. Πολύ θα θέλανε, το ξέρω, εντάξει, τι να κάνω. Sting, τι κάνει στην παρμίδα, το είδες. Τι λέει. Sting, τον τέτοιο. Ω, Sting, ε. Φύγαμε να πάμε να πιούμε ένα ποτό και γυρίσαμε μετά από 2,5 μέρες στο στρατόπεδο, λιώμα, με ένα μίνι μπάς. Στάγερς, βαζέψαμε. Και ευτυχώς, και ευτυχώς εκείνη τη μέρα αξιωματικός υπηρεσίας ήταν ο δημιουργός μας. Λοιπόν, ναι. Ούτε να φέρουμε ούτε τίποτα. Αρχίζει που λες να τελειώναμε, ρε, απολυόμασταν. 2,5 μέρες πιόμαστε. Ο Μάκεμος τι. Ήρθα με τον παλί και λέει μια φορτικό πήρες φίλοι. Και τη βγάλαμε όμορφα. Βγάλαμε όμορφα. Βέβαια το Βρυσίδι να πούμε ήταν ένας αχριόστομος τίνορ, αυτό που είναι η Παναγία μπροστά του. Εκείνος να βλέπεις. Μας έβριζε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Και τι έγινε. Και την άλλη μέρα το πρωί λέει ένας από πάνω από τον Εύρωτο. Μουλάρια, μη μαθευτεί τίποτε. Το θυμάμαι σαν μουλάρια. Εσύ λέει δεν τις κάνω αυτές. Δεν τις κάνω αυτές. Δεν υπάρχει. Στάζω τζάμπα. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν, ήμουν σε αυστηρό στρατόπεδο και σε αυστηρό σώμα. Μαύρος ήσουν να τίσουν. Τι είπες, χωρίς να. Στο... στις καταδρόμες. Καταδρομέα. Αφού είναι γαϊδούρι, δεν το βλέπω. Εγώ γι' αυτό είπα μαύρος, γιατί μου κάνεις και τεθρακιστή. Γιατί οδηγάς και τα λοιπά. Έφυγες, επόμενη, φύγε, φύγε, επόμενη. Πώς το έλεξε η Βοσνία με την Ζεβοβίνη. Σοβαρά! Μια κορώνα έξτρα. Τι ομάδα ήταν αυτές που το ρώτησε. Δεν ξέρω. ΠΑΟΚ θα ήταν. Έλα μωρέ και εσύ τώρα ΠΑΟΚ. Κλασικά. Ολυμπιακός ήταν. Τι έκανε λέει η ομάδα, λέει η Βοσνία με την Ζεβοβίνη. Αλέξανδρο με Γαύρο. Συνονοηθήκανε. Η Βέρντερ με τη Βρέμη τι έκανε. Έτσι. Συνονοηθήκανε. Συνονοηθήκανε. Αυτόν εδώ είναι ένας Γαύρος και του λέω εσύ. Πού είσαι τώρα. Ναι. Τηλέφωνο, έλα. Μου λέει στο Περιστέρι. Ναι. Λέω πες όλες τις γειτονιές από το Περιστέρι μέχρι την Αθήνα, ναι. Όπως πηγαίνεις για Πειραιά. Το άκουσα. Και κάθε γειτονιά ποια ομάδα έχει. Ναι. Από εκεί που περνάς. Ναι. Είπε κανένα δυο γειτονιές πηγαίνοντας για Πειραιά, ναι. Και μετά είσαι ψυχιακό ρύθο. Έχεις να με λέει κάτι... Μπερδεύτηκε μωρέ, ναι. Και σήμερα είχε ποντάρει Βοσνία, Ζεγοβίνη, Χ. Τι καλέ, γιατί να πούμε εδώ, να πούμε εδώ ότι η εκπομπή των παιδιών πάει πολύ καλά, έτσι. Δηλαδή έχω χάσει μόνο μια εκπομπή. Γιατί να μην πάει και καλά. Περνάει ωραία. Κάτι αυτό που μου κάνει είναι ότι. Είναι ωραίο. Πάει, ρε φιλέ, χωρίς να θέλω να σε κρατήσω. Μοτεράκι πα, ρε φιλέ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, έτσι. Δηλαδή εγώ περίμενα ότι κάποια στιγμή θα χάσει. Γιατί δίνει ενέργεια. Σε εμπνέει ενέργεια. Σε εμπνέει τον μπαρ. Χαμηλά τα φώτα και δεν είναι ο κοντό. Με χαλάει. Δεν πιέτω την ώρα να μου. Να δω. Σταμάτα τον έξω, σταμάτα τον. Βγάλ τον έξω. Τι κάνει. Βγάζει έξω. Το μαγαζί του ρε. Ασούμε, ασούμε. Τι κάνει, λέγε. Επεμβαίνεις τα πάντα. Ναι. Επεμβαίνεις τα πάντα. Σαν πάντα. Εκεί το σκηνικό, το έχω κάνει εγώ. Ναι. Και την προηγούμενη Δευτέρα, κάνουμε στο μπαράκι με φωτισμό. Ερωτικό, ξέρεις, έτσι. Αυτό το πράγμα, αυτό το σκηνικό, στήστο με όσα λεφτά, φέρε τους καλύτερους σκηνοθέτες, φέρε ό,τι θέλεις, τέτοιο πράγμα δεν το βγάζει. Και σε μπλέει, σε μπλέει, ναι. Λοιπόν, η κοπέλα εκεί, η γκαρσόνα να σφουγγαρίζει τον ηλίωμα, τη σφουγγαρίστρα, κανονικά. Η γκαρσόνα πάντα χοντρή, δεν υπάρχει το μαγαζί. Χοντρή με κυταρίτιδα, ξεκινάει από τη φτέρνα κυταρίτιδα. Δεν υπάρχει ωραία εκεί η γκαρσόνα, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο. Τεχνικά είμαστε λίγο πίσω. Τεχνικά, τεχνικά. Α, δεν ακούγονται μικρόφωνα και τα λοιπά. Πολλά θέλεις τώρα. Μια χαρά. Τι θες τώρα. Πάμε. Δυο τελευταία για σήμερα. Είναι φοβερή πάλι. Βέβαια είναι φοβερή πάλι. Και το βισκάκι εκεί είπε. Όποιος. Ποιος είναι, λέει ο προστάτης του Αλέκου. Ο Άγιος Χαράλαμπος. Πάμε δυο τελευταία για σήμερα. Έκανε ταινία ο Αλέκος. Η ζωή εμπάφω. Η ζωή εμπάφω.
Η ζωή εμπάφω.